Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν σήμερα το πρωί στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Στάθης Τσιρίδης και ο γραμματέας της Ένωσης Γιάννης Παπαδόπουλος, προκειμένου να γνωστοποιήσουν τα προβλήματα του ιατρικού κλάδου στο ευρύ κοινό. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα εδώ πέρα, που ανταποκρίνεστε για άλλη μια φορά στην πρόσκληση που σας κάνουμε να ενημερώσουμε μέσω εσάς τους πολίτες της Καβάλας για όσα συμβαίνουν στο νοσοκομείο της πόλης μας. Ξεκινώντας λοιπόν για το θέμα της Γενικής Συνέλευσης των Γιατρών του Νοσοκομείου που έγινε την προηγούμενη Τρίτη, όπως γνωρίζετε, έγινε για να εξετάσει το θέμα του νέου οργανισμού που δημιουργείται στο Νοσοκομείο της Καβάλας. Η υπόθεση αυτή άνοιξε πριν από μερικούς μήνες με το νόμο για την εναντιάρθρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το γνωστό νόμο περί συγχωνεύσεων. Ο νόμος αυτός πρόβλεπε ότι της δημοσίευσής του θα ακολουθούσε μια προσπάθεια να δημιουργηθούν νέοι οργανισμοί σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας μέσα από πολύ γρήγορες διαδικασίες και οι οποίοι θα ενσωμάτωναν κυρίως τις περικοπές των κλινών που προέβλεπε ο νόμος για την αναδιάρθρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αργότερα από ό,τι φαίνεται επικράτησαν δεύτερες σκέψεις και ξαφνικά μάθαμε, χωρίς να έχουμε καμία ενημέρωση, ότι στις 21 Δεκάτου 2011 συνεδρίασε εκ νέου το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και αποφάσισε έναν καινούριο οργανισμό, ο οποίος στα περισσότερα του σημεία δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που είχε αποφασίσει πριν από 15 μέρες. Θεωρήσαμε ότι ο νέος αυτός οργανισμός είναι ιδιαίτερα προβληματικός, διότι κάτω από τον όρο συλλειτουργία στην ιατρική υπηρεσία προβλέπει τη συνένωση σχεδόν του συνόλου των κλινικών του νοσοκομείου σε τμήματα τα οποία θα δημιουργηθούν από κλινικές οι οποίες πολλές φορές έχουν τελείως διαφορετικό αντικείμενο, και όλο αυτό το κάνει χρησιμοποιώντας έναν όρο, τον όρο συλλειτουργία, τον οποίο σε καμία φάση και σε κανένα σημείο του οργανισμού δεν προσδιορίζει ως προς το περιεχόμενό του. Νομίζω πως ο πρόεδρος λίγο πολύ περιέγραψε την κατάσταση την οποία το τελευταίο καιρό βιώνουμε στον χώρο της υγείας, που όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζετε είναι απόρρια της μνημονιακής σύμβασης την οποία καλείται να εφαρμόσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αυτό που θέλω εγώ από τη μεριά μου να πω είναι ότι από τα τελευταία δύο χρόνια, ακούσατε και προηγουμένως, έχει γίνει σωρία παρεμβάσεων η οποία οδήγησε σε μία εμφανή και γενικευμένη υποβάθμιση του επίπεδου παροχής υγείας, όπως τη βιώνουμε κάθε μέρα εμείς εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Πρέπει να σας πω ότι οι νέοι οργανισμοί δεν γίνανε τυχαία, γίνανε με σκοπό να απομακρυνθούν 11.000 κλίνες από το ΕΤΣΥ μέσω των λεγόμενων συγχωνεύσεων των νοσοκομείων. Ταυτόχρονα, όπως ξέρετε, εκχωρήθηκαν περίπου 550 κρεβάτια σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, πράγμα που δημιουργεί δύο ταχύτητες ασθενών, κατάσταση στην οποία εμείς είμαστε, όπως καταλαβαίνετε, αντίθετοι. Και βέβαια, θα έχετε ακούσει ότι γίνεται προσπάθεια να εκχωρηθούν και κομμάτια της υγείας σε επιχειρηματικά συμφέροντα.